οι διαρθρωτικές αλλαγές ήταν και είναι αναγκαίες και επίγουσες. Έπρεπε να έχουν γίνει από χρόνια. Οι διαρθρωτικές αλλαγές που ενισχύουν την εθνική ανταγωνιστικότητα, που ανοίγουν επαγγέλματα, που επιτρέπουν στην αγορά να λειτουργεί ελεύθερα χωρίς διοικητικό κόστος, που αλλάζουν το κράτος, που καταπολεμούν την γραφειοκρατία, που μετατρέπουν την Ελλάδα σε χώρα φιλοεπενδυτική. Οι διαρθρωτικές αλλαγές δίνουν δουλειά στα παιδιά μας, δίνουν ελπίδα στο έθνος. Είναι ένα πρόγραμμα εθνικής ανασυγκρότησης. Η δημοσιονομική προσαρμογή δεν χρειαζόταν πράγματι να γίνει ούτε σε 2,5 ούτε σε 4,5 χρόνια. Αλλά ποιος πληρώνει για τη δημοσιονομική προσαρμογή? Ποιος πληρώνει για μια χώρα όπως η Ελλάδα που από το 2009 μέχρι και το 2012 συμπεριλαμβανομένου και του φετινού έτους εξακολουθεί να παράγει ελλείμματα και θα παράγει και μετά το 12, παρότι θα μπει σε πρωτογενή πλεονάσματα, γιατί θα εξακολουθεί να έχει δημοσιονομικό έλλειμμα λόγω του μικρότερου κόστους εξυπηρέτησης αλλά υπαρκτού κόστους εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους, του μικρότερου και φτηνότερου δημοσίου χρέους που είναι όμως δημόσιο χρέος και πρέπει να εξυπηρετείται. Οι εταίροι μας πληρώνουν γι' αυτό. Και τι μας έχουν ζητήσει? Μας έχουν ζητήσει να κάνουμε μια απλή συμφωνία. Σκληρή αλλά απλή. Οι θεσμικοί μας εταίροι αναλαμβάνουν να διαχειριστούν τα ζητήματα του χρέους. Και φτάνουμε τώρα σε μια αναδιάρθρωση και μείωση του χρέους πολύ γενναία, πάρα πολύ γενναία. Και ζητούν από μας να θέσουμε υπό έλεγχο το έλλειμμα και να οδηγηθούμε το ταχύτερο δυνατό σε πρωτογενή πλεονάσματα. Μα για σκεφτείτε, εάν οτιδήποτε συμβεί, εάν έχουμε οποιαδήποτε νέα κρίση, τι είναι αυτό που θα μας σώσει? Θα μας σώσει το πρωτογενές πλεόνασμα. Η ικανότητά μας να έχουμε ισοσκελισμένη και στη συνέχεια πλεονασματική ετήσια δημοσιονομική διαχείριση. Αυτό προστατεύει στην πραγματικότητα μισθούς, συντάξεις, επίπεδα ζωής, λειτουργία του κοινωνικού κράτους. Εάν δεν υπάρχει αυτό, θα είμαστε πάντα ανασφαλείς και επισφαλείς. Αυτά είναι πολύ απλά πράγματα για να υποδύεται οποιοδήποτε ότι δεν τα καταλαβαίνει. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, έχουμε κάνει πολύ μεγάλα βήματα. Και τη στιγμή αυτή η χώρα μας βρίσκεται στην φάση της μετάβασης. Από τη στιγμή που έγινε την προηγούμενη Παρασκευή, στις 24 Φεβρουαρίου, μετά τις αποφάσεις της 21ης Φεβρουαρίου του Eurogroup, η επίσημη διεθνής ανακοίνωση για το PSI, η χώρα αλλάζει κατάσταση. Υφιστάμεθα τους τριγμούς αυτής της μεταβατικής περίοδου. Η αγορά αξιολογεί, συσπυρώνεται, επιτίθεται. Γιατί πάντα κερδοσκοπεί από τη φύση της. Και εμείς πρέπει να αντέξουμε. Πρέπει να οδηγήσουμε το εθνικό σκάφος στον ασφαλή λιμένα της αναδιάρθρωσης του χρέους, δηλαδή της δραστικής μείωσης του χρέους προς όφελος του λαού και των επομένων γενεών στις 12 Μαρτίου. Και στη συνέχεια, αφού θα έχει ολοκληρωθεί το PSI, με εξαίρεση τα λίγα ομόλογα αλλοδαπού δικαίου που θα ανταλλαγούν στις 5 Απριλίου, να συνάψουμε τη Δανειακή Σύμβαση με το ουσιαστικό περιεχόμενο που έχει ήδη ψηφίσει η Βουλή με πλειοψηφία 2/3. Αλλά θέλει ψυχραιμία, επαγγελματισμό, ετοιμότητα, απόκρουση των θυμών. Θέλει να έχουμε εθνική ενότητα και σοβαρότητα και να εκπέμπουμε διεθνώς ένα μήνυμα αξιοπιστίας, συνέχειας, εθνικής βούλησης και εθνικής ικανότητας να διαχειριστούμε και να υπερβούμε την κρίση. Δεν βλέπετε ότι συναντά δυσκολίες η κυβερνητική πλειοψηφία στη Γερμανία ώστε να εγκριθεί από την Ομοσπονδιακή Βουλή το ελληνικό πρόγραμμα? Δεν βλέπετε, κυρίες και κύριοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ότι τέτοιες δυσκολίες έχουν κοινοβούλια και κυβερνήσεις όπως το φιλανδικό, το ολλανδικό, το σλοβακικό, το σλοβενικό που οδηγείται σε εκλογές? Εμείς πρέπει σε όλους αυτούς τους εταίρους, και εταίροι δεν είναι μόνο οι Γερμανοί, δεν είναι μόνο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, είναι πολλοί λαοί, πολλά έθνη, πολλές κοινωνίες στην Ευρώπη, να στείλουμε μηνύματα. Πρέπει να στείλουμε μηνύματα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που θα συνεδριάσει για την Ελλάδα στις 13 Μαρτίου. Και εκεί θα ακούσουμε τι θα πει η Ρωσία, η Βραζιλία, η Κίνα, η Ιαπωνία,
Εκεί θα δούμε τι θα πούν χώρες από άλλες υπήρους, άλλες οικονομίες, άλλες αντιλήψεις. Γιατί η Ελλάδα, καλός ή κακός, είναι ένα παγκόσμιο οικονομικό πρόβλημα. Ολοκληρώνω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Το σημερινό νομοσχέδιο, όπως και το αυριανό, είναι στην πραγματικότητα πράξης εφαρμογής του ήδη ψηφισμένου και εγκεκριμένου από τη Βουλή με συντριπτική πλειοψηφία προγράμματος, του νέου προγράμματος διάσωσης της χώρας. Δεν πρέπει να νιώθει άσχημα κανείς, και ιδίως ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, επειδή ο ίδιος και το κόμμα του μετέχουν από ένα σημείο και μετά σε αυτή την εθνική προσπάθεια. Αυτή η εθνική προσπάθεια έχει στόχο, είναι απολύτως αναγκαία, εξυπηρετεί τον τόπο, γίνεται στο όνομα της πατρίδας. Δεν χρειάζεται ένα έθνο να μας πείσει ότι είναι διαφορετικός από τους εταίρους του ή διαφορετικός από τους συμπολίτες του και από τους συμπατριώτες του. Αυτή η άχαρη και ατελέσφορη προσπάθεια συνεχούς διαφοροποίησης γύρω από το προφανές και το αυτονόητο δεν οδηγεί πουθενά. Οδηγεί σε ένα λόγο ο οποίος είναι δημαγωγικός, υποκριτικός, παλαιοκομματικός. Υπάρχει και η αριστερά. Η αριστερά, η παραδοσιακή αριστερά, λέει την άποψή της. Κατανοητή. Διαφωνούμε ριζικά. Είναι μία άποψη που οδηγεί τη χώρα σε τελείως διαφορετικά πεδία. Εκτός ευρώ, εκτός ευρωζώνης, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε άλλα επίπεδα ζωής, σε άλλα επίπεδα μισθών, σε άλλα επίπεδα συντάξεων. Είναι μια ζωφερή πρόταση. Είναι μια αδιέξοδη πρόταση που οδηγεί και σε ατομικό και οικογενειακό επίπεδο σε έκπτωση, σε υποβάθμιση, σε καταστροφή. Ο Έλληνας πολίτης ακούει, αξιολογεί και τελικά επιλέγει. Και είμαι βέβαιος ότι τώρα όριμος, ταλαιπωρημένος, πονεμένος αλλά και προβληματισμένος θα κρίνει, θα αξιολογήσει και θα επιλέξει σωστά.